Πάμε μακριά, πάμε λίγο στην Πολωνία, μία βόλτα. Κάτσε σήμερα, Βαγγέλη, γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν. Καλησπέρα, κύριε. Όχι, Σπύρο, κάτσε. Βαγγέλη, τι γίνεται. Το σκύλο βγάλε μας να δούμε λίγο έτσι. Εντάξει, να το δούμε, να θέλουμε λίγο τη διάθεση. Δεν είναι η μέρα, να κάνουμε λίγο. Και σήμερα χαβαλέ θα κάνει. Όχι, δεν είναι χαβαλέ. Το καλύτερο μπασκετικό δίδυμο της Ελλάδας. Να, σας άκουσε. Βαγγέλη μου. Εντάξει, τώρα μου φτιάξε το καλύτερο παιδί είναι ο σκύλο. Πες μου κάτι πριν πούμε για τον Ντούντα, πώς είναι στην Πολωνία. Παιδιά, είναι πολύ καλά. Έχει τόσο καλό καιρό. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουν κλείσει ακόμη βροχές δηλαδή να μα πιάσει κατάθλιψη και τα χιόνια. Αλλά είμαστε καλά, όχι. Ξεκινήσαμε και πρωτάθλημα, οπότε εντάξει. Τελειώσαν οι προπονήσεις. Ξεκινάμε και Ευρώπη από την εβδομάδα, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, έγινε κάτι το οποίο. Όπως άκουγα λίγο που σας άκουγα λίγο πριν που τα λέγατε. Ναι. Εντάξει, αρκετά συμφωνώ, σε μερικά διαφωνώ, αλλά εντάξει. Καλά, να. Την επιτήρα καταρχήν στην οικογένεια του Τσίβκοβιτς. Όπως και εσείς έτσι, εγώ το μεταφέρα. Ήταν σαν ένα σφίγγμα το μάκι, να το πούμε έτσι. Αλλά είχε θέματα από ό,τι διάβασα. Ήδη δεν διάβασα καλά. Είχε. Ήταν να επεμβάσετε πριν 10 μέρες, κάτι τέτοιο. Είχε. Καιρό τώρα. Είχε θέματα, ήταν στην εντατική. Και εντάξει, τώρα ξέρεις, άμα μπει στην εντατική τόσο καιρό και στην ηλικία. Καλά, ναι, και... εντάξει. Εγώ με τις άποψεις, εγώ επειδή είχαμε θέμα με θετικό ζωή μου, λέω μακάρι να φτάσουμε και εμείς 78 έτσι όπως ήρθες τώρα κοινωνικά. Ναι. Εγώ προσωπικά χαρούμενο σαν ναι. Να σου πω κάτι, άμα τώρα σταματήσει κάποιο στον δρόμο και σου πει, πες μου τι θυμάσαι περισσότερο. Ένα αυτό. Και μετά, μάλλον ένα. Τι θυμάσαι περισσότερο. Λοιπόν, αυτό που μου έχει μείνει τώρα από. Είναι τελικός με Παναθηναϊκό. Πέμπτο μάτς. 2-2. Δηλαδή, πώς μου πέμπτο τελικό. Και με το που βγαίνουμε από το Λίτρα το τότε στο. Πάει να πει τελευταίο. Παππού, εντάξει, ναι. Διακοπές κάνει. Κάνει διακοπές ο ήχος σου. Πάμε. Μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, αλλά κάνεις κάπως διακοπές. Έλα, πάμε. Ναι. Και πάμε τελευταίο στο πουλ. Σταματάει ένα αμάξι που είναι τύπος τώρα χρονών, ψιλοσοβαρός εντάξει μετά. Και του λέει, Ντούντα, ετοιμάω σήμερα για ΙΤΑ. Για ΙΤΑ, καταλάβατε, τώρα ελληνικά. Ναι. Και όπως είναι έβλεπος, το λέει, το κοιτάει καλά, ο αμίλητος, και του λέει, ένα σπορε μεγάλε, και σκύρει στο παράδειγμα, στα μπουκέτα. Τι, δεν ακούσαμε, ρε Βαγγέλη, με τον ήχο. Δεν ακούσαμε, τι είπες. Μακουτέ, τσόρε, παιδιά, είμαι και την Πολωνία, το σπέρε λίγο. Πάγωσε, κόλλησε. Τώρα μ' ακούτε. Ναι, πάμε. Έχουμε μείνει μέχρι εκεί. Του λέει αυτός, ετοιμάσου για ναι, που δεν λέγεται. Και σκύβει ο Κόβιτς, του λέει, ενώ σου πάρε μεγάλε και το ξεκινάει στα μπουκέτα, στο παράθυρο. Και γίνεται και ένα σώμα, αστυνομίες, αυτά, το ένα, τα άλλο, ήταν ωραία δηλαδή, έτσι, ένας πρόλογος για τον πέμπτο τελικό. Βέβαια, μας εψήφωσα αυτό. Τάπα, εγώ στον πρόλογο. Πριν μπείτε στο Πούλμαν ήταν αυτό. Ναι, αυτό ήταν πεζό σου λέει. Πώς, αφού δεν τα ακούγασα καλά, έκανε το Πούλμαν, πώς θα το κατέβει. Τι γαμόλα είναι. Το είπα. Ήταν ο τελευταίος να μπει στο Πούλμαν. Ναι, ήταν ο τελευταίος. Εγώ το είπα. Τι μας δείχνεις, ωραίο είναι. Η τύχη ωραία είναι. Λοιπόν, όχι, εγώ το είπα. Να λίγο να. Η κάμερα λίγο. Ναι, το είπα στον πρόλογο που ήμουν μόνος μου. Αν με το ζόρι μου ζητούσαν και μου λέγανε πες του ένα χαρακτηριστικό, ένα για τον Ντούντα, εγώ είπα ότι ήταν ο άνθρωπος που πέρναγε μέσα από τοίχο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι. Για καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο μόνος προπονητής που ο οποίος. Τον μόνος που δεν μασάει. Ναι. Δηλαδή πήρε εμένα από το περιστέρι που δεν πήρε τη μάνα μου και με έβαλε να πω ξεπαθήσω κάπου το πουθενά. Ναι. Που δεν το κανάλι αυτό. Περίπου. 20 χρόνια στην Ευρωλίγκα και δεν το ρίξα. Περίπου έγινε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, ναι. Εντάξει, μετά ενώ στον χρόνο. Εντάξει, έτσι είναι οι προπονητές. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ο Σπύρος έχει έρθει εδώ για να κάνει μόνο πλάκα. Θα πω κάτι. Όχι, όχι. Καταρχάς, αν θυμάσαι ακόμα και στη μητέρα μου, έτσι ήμουνα. Καλά, όταν είναι στην κηδεία. Εγώ έτσι είμαι στις κηδείες γενικά, να ξέρεις. Εσύ, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, άστο το. Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, είχε και τα κολλήματά του, ρε παιδί μου, όπως όλοι οι προπονητές. Απλά επειδή ήταν ο Ντούντα, νομίζω ότι το κόλλημα του Ντούντα φάνταζε πολύ μεγαλύτερο από κάποιο άλλο προπονητή. Επειδή ήταν αυτός πιο μεγάλος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά είχε. Καλά, έτσι όπως λέμε, όταν όσο μεγάλο. Πόσα πρενά ήταν που λέμε, τύπνησε στραβά παππούς. Ναι. Τη μάτια πρισμή.
Πώς βλέπεις ένα παππού στον δρόμο, το έχω σύνδεσαι στραβά παππού σήμερα. Ναι. Έτσι, την καλύτερη κουβέντα κάνουμε, ρε Βαγγέλη. Κρίμα που δεν μπορούμε να την απολαύσουμε ούτε εμείς ούτε ο κόσμος όμως.